ήταν λίγα εκατοστά δίπλα. Λίγα εκατοστά δίπλα είχαν σκάσει σφαίρες δίπλα από τη μεγάλη μου κόρη. Στον απόϊχο του εφιάλτη που έζησε η οικογένειά της, η μητέρα της 16χρονης περιγράφει πως γλίτωσε από θαύμα όταν 47χρονος γάζωσε το σπίτι τους για ασήμαντη αφορμή. Ο θερμόαιμος κτηνοτρόφος από τον Άγιο Νικόλαο απάντησε έτσι στον καυγά που είχαν το προηγούμενο βράδυ ο γιος του με το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας που βρέθηκε στο στόχαστρό του. Αυτό δεν είναι καθόλου λογικό και δεν γίνεται να αντιμετωπίζεται έτσι μια φασαρία που χωρίς λόγο είχε δημιουργηθεί. Θα μπορούσε να είχε είτε μιλήσει μαζί μας ή θα μπορούσε να είχε απευθυνθεί στην αστυνομία να καταγγείλει αυτό που, το πρόβλημα που είχε αυτός. Όχι να πάρει το νόμο στα χέρια του και να αρχίσει να πυροβολεί ανήλικα παιδιά, τα οποία εγώ δεν ήμουν μέσα. Για να τα προστατεύσω, ναι. Στις 9 το πρωί της Κυριακής, ο 47χρονος κατηγορούμενος πήγε με το αυτοκίνητό του στη γειτονιά των θυμάτων. Στάθηκε μπροστά από το σχολείο της περιοχής και άνοιξε πυρ με ένα 9 πιστόλι. Στα λογικά του δεν πρέπει να είναι καλά στα λογικά του. Αυτό πιστεύω εγώ, κατά τη γνώμη μου. Έτσι τα καλά καθόμενα, τι έχει. Και να έχει κάποιες διαφορές, έλα εδώ, Νίκο, Κώστα, και πάει λέγοντας, να δούμε τι θα κάνουμε. Πρώτη πετάχτηκε από το κρεβάτι της η 16χρονη κόρη της οικογένειας που έτρεξε στο παράθυρο της κουζίνας για να δει τι συμβαίνει. Εμβρόντιτη είδε τις σφαίρες να περνούν δίπλα της. Μία βολίδα σφινώθηκε στον καταψύκτη του σπιτιού λίγα εκατοστά από το σημείο στο οποίο στεκόταν. Όπως περιγράφει συγκλονισμένη μιλώντας στην Κρήτη TV η μητέρα της. Θαύμα, διότι ήταν λίγα εκατοστά από τη μεγάλη μου κόρη η σφαίρα. Είχε σφινωθεί στον καταψύκτη της κουζίνας μου και καθώς ερχόταν η κόρη μου προς το παράθυρο, ήταν δίπλα και ο καταψύχτης στο παράθυρο. Δεν ξέρω αν, τι κίνδυνο να έχει, γιατί τον Νίκο που τον ξέρω δεν πάρει και είμαστε γειτόνι. Επανειλημμένα βλέπω ότι είναι ένας καλός χαρακτήρας. Νοικοκυρός, νοικοκύρης. Πανικόβλητοι οι γονείς έφυγαν από την εκκλησία όπου βρίσκονταν και έσπευσαν στο σπίτι όπου βρήκαν σε κατάσταση σοκ τη 16χρονη και τη μικρότερη κόρη τους ηλικίας 9 ετών. Η ασφάλεια με έχει σταματήσει εκεί πέρα. Δεν με έφυγε να περάσω και ψάχνανε γύρω-γύρω εκεί σε εκείνο το μέρος, εκεί. Εκεί ήταν οι κάλικες δηλαδή. Ναι, εδώ. Mm-hmm. Από εκεί μέχρι εδώ, είχαν στο δρόμο εκεί πέρα κάτω μέχρι εδώ και ψάχνανε κάτω να δουν τι γίνεται. Τα σημάδια της επίθεσης είναι εμφανή μέσα και έξω από το σπίτι. Το είπα σιγά-σιγά και στον σύζυγό μου και ήρθαμε σπίτι. Όταν ήρθαμε ήταν ήδη η αστυνομία εδώ πέρα και είδα ότι είχε γίνει κι εγώ με τα μάτια μου. Αστυνομικοί της ασφάλειας Αγίου Νικολάου απέκλεισαν την περιοχή και μετά από έρευνα εντόπισαν 5 κάλικες. Από τις περιγραφές των παιδιών και τη μαρτυρία του 20χρονου γιου της οικογένειας για τον καυγά με το συνομήλικό του, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία του και εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, καθώς κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.